Ένας μήνας έμεινε για την έναρξη της Βόλεϊ Λιγκ και οι εκπρόσωποι της Τράκης στην κατηγορία έμαθαν το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης στην πρεμιέρα που έχει οριστεί για τις 13 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη στο κλειστό Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Η νεοφώτιστη στην Αθλητική Ένωση Κομωτινής που επιστρέφει στην Α1 μετά από 20 χρόνια στην πρώτη αγωνιστική θα κοντραριστεί εκτός έδρας με την Κηφισιά. Στις πρώτες 5 αγωνιστικές η ομάδα της Ροδόπης θα αντιμετωπίσει Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Παναθηναϊκό, με τους Ευρύτες από την άλλη να έχουν πιο φατο πρόγραμμα στην αρχή του πρωταθλήματος. Οι προπονητές των δύο ομάδων μίλησαν στην κάμερα της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Είναι ένα πρωτάθλημα επικίνδυνο. Αν εξαιρέσω τις δύο ομάδες, τις τρεις ομάδες μάλλον, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, αν ενισχυθεί, αν δεν ενισχυθεί, θα είναι λίγο πιο κάτω. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, οι υπόλοιπες 8 ομάδες, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Είναι θέμα μέρας και όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους ή να χάσουν από όλους. Είναι ένα πρωτάθλημα επικίνδυνο και θα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε όλα τα παιχνίδια. Δεν δικαιολογείται λάθος. Όχι λάθος, λάθος θα κάνεις, αλλά εννοώ λάθος συγκέντρωσης. Να μπεις σε ένα μάτς και να μείνεις έτοιμος να τα δώσεις όλα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα και τα πιο επικίνδυνα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Οποιαδήποτε κλήρωση για μας θα ήταν δύσκολη, γιατί όπως σαν νεοφώτιστοι έχουμε ένα λόγο παραπάνω για μας τα πράγματα φέτος να είναι δύσκολα και να χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η πρώτη αγωνιστική, αν το πάρουμε μεμονωμένα. Παίζουμε με την Κηφισιά, μια πολύ έμπειρη ομάδα, πολλά χρόνια στη Volley League. Και είναι μια ομάδα η οποία ξέρει, ειδικά μέσα στην έδρα της, πώς να κερδίζει. Από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι γενικά ο πρώτος γύρος για μας είναι αρκετά δύσκολος. Το πρώτο μισό του πρώτου γύρου είναι πολύ δύσκολο και σίγουρα θα περιμέναμε λίγο πιο βατό πρόγραμμα. Εθνικός και ΑΕΚ Κομωτινής ενισχύθηκαν με ποιοτικούς παίκτες, με αμφότερους τους δύο προπονητές να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις κινήσεις που έγιναν. Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Ήρθαν αξιόλογοι παίκτες. Βέβαια θα προτιμούσα να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Αλλά λόγω της εθνικής ομάδος ξεκινήσαμε λίγο αργά την προετοιμασία, δεν είχαμε γήπεδο. Παρ' όλα αυτά είμαι ευχαριστημένος. Έχουμε παίκτες αξιόλογους. Εύχομαι να έχουμε υγεία. Να είμαστε καλά στις προπονήσεις και να μπορέσουμε να δώσουμε τη χαρά, όπως δίνουμε κάθε χρόνο, στο φιλάθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης. Το οποίο θα το παρακαλέσω, ειδικά φέτος, να μας υποστηρίξει ακόμα περισσότερο. Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε η ομάδα και πήρα το χρήσμα να φτιάξω την επόμενη ομάδα, κατά τα 15-16 ήταν αυτό που ήθελα ακριβώς. Δηλαδή η ομάδα είναι ακριβώς αυτό που ήθελα. Η διοίκηση έκανε αυτό που είχαμε προγραμματίσει και σχεδιάσει και όλα πήγανε καλά. Οπότε είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από όλες τις κινήσεις. Μαζί με την κλήρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, έλαβαν χώρα και οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περσίνης σεζόν, με τον Σάκη Μουστακίδη να αναδεικνύεται καλύτερος προπονητής της χρονιάς. Σίγουρα με τιμά ιδιαίτερα αυτή η διάκριση. Θα θέλω όμως να πω ότι αφενός μεν όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την Α1 κατηγορία, όλοι οι προπονητές με τους οποίους έχω παίξει αντίπαλος έχουν δείξει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο μέσα στο γήπεδο, κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι επαγγελματίες και νομίζω πως ένα μέρος αυτής της διάκρισης πρέπει να πάει και σε αυτούς τους προπονητές. Γιατί θα είναι άδικο να μην μιλήσουμε για αυτούς για αυτή την συγκεκριμένη περίοδο και τη δουλειά που κάνουν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτή τη δεδομένη στιγμή τη γυναίκα μου τη Σταδούλα, γιατί ό,τι δεν βγάζω μέσα στο γήπεδο και προσπαθώ να είμαι ήρεμος, το βγάζω μέσα στο σπίτι. Και γενικά αυτά τα χρόνια μου στάθηκε πάρα πολύ, στάθηκε πάρα πολύ άξια δίπλα μου σε όλη μου την καριέρα, είτε σαν αθλητής είτε σαν προπονητής. Και νομίζω ότι σου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.